Λεκτικές διατυπώσεις και πάλι προτασιακών προτάσεων, οπότε πάμε να κάνουμε τη διαδικασία που έχουμε πει. Κατασκευάζω τον πίνακα αληθείας, βάζω το P και το Q και κατασκευάζω τον αληθοπίνακα. Αλήθεια, 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 ψέμα, ψέμα, αλήθεια και τέλος ψέμα, ψέμα. Και αυτό το οποίο θα γράψω μέσα μετά είναι τις προτάσεις των ελληνικών, έτσι. Ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς. Ούτε η μία ούτε η άλλη. Και το κάνω έτσι λοιπόν, δεν διατυπώνω τις αντίστοιχες προτάσεις, ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς και από τον αληθοπίνακα τώρα θα βγάλω πόρισμα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη αποτίμηση, α και 2, ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς, όχι, είναι και οι δύο αληθείς. Πάμε στην επόμενη πρόταση, η P είναι αλήθεια και η Q είναι ψέμα, ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς, είναι βεβαίως ψευδής. Επόμενη πρόταση, η P είναι ψευδής και η Q είναι αληθείς, ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς, είναι ψευδής, διότι η Q είναι αληθείς. Και τέλος, στην τελευταία περίπτωση, ούτε η P ούτε η Q είναι αληθείς, έχουμε ότι είναι αληθές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τη δεύτερη διατύπωση. Η P και η Q είναι και οι δύο ψευδείς. Πιο εύκολη η πρόταση αυτή. Και πάμε και εντοπίζουμε την αντίστοιχη γραμμή του πίνακα αληθείας, την τέταρτη γραμμή, πράγματι, και οι δύο μεταβλητές είναι ψευδείς. Άρα λοιπόν, έχουμε στις υπόλοιπες ότι είναι ψέματα η πρόταση αυτή. Και έτσι λοιπόν έχουμε τον ίδιο πίνακα αληθείας και έτσι λοιπόν έχουμε ότι ισχύει ότι οι δύο προτάσεις είναι ισοδύναμες. Ισοδύναμες προτάσεις σημαίνει ότι έχουν πάντοτε την ίδια αποτίμηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουν τον ίδιο πίνακα αληθείας.